Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας και για τις τοποθετήσεις του καθενός από εσάς, άσχετα αν μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια ζητήματα ή άλλος να λέει και να προσεγγίζει το ζήτημα με διαφορετική λογική από κάποιον άλλον. Όμως πιστεύω, και αυτό άλλωστε είναι συστατικό αυτής που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η δημοκρατία, να μπορούν να λέγονται όλες οι απόψεις, να τις ακούμε εμείς που είμαστε εδώ ως αντιπροσωπεία αυτή τη στιγμή ενός πολιτικού κόμματος που έχει το καθήκον να προβάλλει τα ζητήματα αυτά και μέσα στη Βουλή να πιέζει στην κατεύθυνση της επίλυσής τους, και βεβαίως άσχετα αν, ξαναλέω, διαφωνούμε ή συμφωνάμε με όλα ή με τα περισσότερα από αυτά που είπατε, όπως και εσείς μεταξύ σας, θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό στόχο, μια κοινή κατεύθυνση, ότι τα ζητήματα αυτά δεν πάει άλλο. Πρέπει να επιληθούν, όχι εδώ και τώρα, χτες θα έπρεπε να επιληθούν, αλλά αφού δεν λύθηκαν χτες, πρέπει εδώ και τώρα άμεσα να μπουν στον δρόμο λύσης τους. Μόνο που ξέρετε, σε αυτά τα ζητήματα δεν είμαστε μόνοι μας, εμείς εδώ που συζητάμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή, για παράδειγμα, επίσης στη Βουλή το ΚΚΕ. Υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπούν οι κυβερνήσεις, που εκπροσωπούν και πολιτικά κόμματα, και όλοι έχουν ένα στόχο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει στόχος στους εκάστοτε κυβερνώντες με τα νομοσχέδια που βάζουν. Δεν το κάνουν ούτε από άγνοια, ούτε από ανικανότητα. Εμείς, θέλω να σας πω καθαρά, τους θεωρούμε πάρα πολύ ικανούς και να γνωρίζουν τα προβλήματα και για το δίκτυο ευφυΐας που έχουν. Δεν υποτιμάμε, παρότι τους θεωρούμε πολιτικούς αντιπάλους. Άρα μπορούν και να ακούσουν και να δουν ποια είναι η πραγματικότητα στο νοσοκομείο της Λαμίας, στα νοσοκομεία όλης της χώρας, να δουν πού βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας, πού οφείλεται αυτή η κατάσταση και τι έχουν νομοθετήσει για αυτά. Άρα λοιπόν, επειδή ο στόχος τους, δυστυχώς, το ξαναλέω πάλι, είναι η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας, και ξαναλέω αυτό που είπα εισηγητικά, ότι δεν εννοούμε ιδιωτικό τομέα υγείας, τον επαγγελματία γιατρό, τον επιστήμονα, τον αυτοαπασχολούμενο που έχει το ιατρείο του, που δουλεύει, που προσφέρει τις υπηρεσίες του και την επιστήμη του για το καλό των ανθρώπων, αλλά λέμε για το μεγάλο, για τα μεγαθύρια, για το μονοπωλιακό κεφάλαιο, για τους μεγάλους κλινικάρχες, για αυτούς που συγκεντρώνεται και όλο το κέρδος και όλη αυτή η δομή και η υποδομή του τομέα της υγείας, οι οποίοι βέβαια δεν ξέρουν τι κερδίζουν. Το 95% των κερδών και των αυτών που έλυσε ο ιδιωτικός τομέας υγείας, τα μεγαθύρια της υγείας, ήταν COVID-free την περίοδο της πανδημίας. Διότι τα δημόσια νοσοκομεία, όπως εδώ της Λαμίας, όπως και τόσα άλλα, τα κάναν ουσιαστικά νοσοκομεία COVID και δεν γινόντουσαν χειρουργία ή τέλος πάντων γινόντουσαν λίγα, δεν γινόντουσαν άλλες εξετάσεις. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε καθυστέρηση μεγάλη με επιπτώσεις στην πρόληψη, στη θεραπεία τη στιγμή που έπρεπε και στην αποκατάσταση φυσικά για όσους χρειάζονταν, και αυτοί κερδοσκοπούσαν σε συνθήκες θανάτου, με χιλιάδες ανθρώπους, συνανθρώπους μας, να είναι είτε νεκροί, είτε να είναι στη ΣΜΕΘ, είτε ξέρω εγώ να απειλείται μακροχρόνια λόγω long COVID ή άλλων τέλος πάντων παρενεργειών και επιπτώσεων η υγεία τους. Και αυτοί θησάβριζαν. Ναι, αλλά το κράτος, η δημοκρατία τέλος πάντων, αυτοί που επικαλούνται όλοι, αυτά πρέπει να επιλύει. Τι είναι η ανάγκη της πλειοψηφίας, ποια είναι η ανάγκη του λαού, των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, τέλος πάντων πέστε τους όπως θέλετε.
Αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Και σε αυτό έχουν και στόχο. Για παράδειγμα, αυτό το νέο νομοσχέδιο που ήρθε και ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, ουσιαστικά είναι η χαριστική βολή, να το πω έτσι, έστω και στη θεωρήσετε και υπερβολή, αλλά αυτό είναι και θα το δούμε και στην πράξη. Δυστυχώς θα επιβεβαιωθούμε για μια ακόμα φορά και λέω δυστυχώς γιατί σε τέτοια θέματα δεν θέλουμε να επιβεβαιωνόμαστε κανονικά. Μακάρι να ήταν διαφορετικά και να πήγαινε καλύτερα η κατάσταση. Αλλά δυστυχώς θα συμβάλλει την ταφόπαρλακα στο δημόσιο σύστημα υγείας και θα βάλει τον εργαζόμενο, τον λαό, το συνάνθρωπό μας να βάζει πιο βαθιά την τσέπη και να μην έχει πάλι και ποιοτική υγεία και να μην να επιλύονται τα προβλήματα. Γιατί ούτε ο ιδιωτικός τομέας θα τα λύσει όπως δεν τα λύσε σε όλο τον κόσμο και σε πιο προχωρημένες καταστάσεις που σχεδόν τα έχουν όλα ιδιωτικοποιημένα σε άλλες χώρες ή τέλος πάντων σε μεγαλύτερο ποσοστό υποτίθεται από την Ελλάδα, τους οποίους λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι μιμείται. Και δυστυχώς ξαναλέω και εικόνα έχουν, χαρτογράφηση έχουν κάνει και είναι πανεύκολο αν δεν έχουν να την κάνουν. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν τα πάντα. Μόνο πόσα νοσοκομεία είναι στη χώρα, τα δημόσια νοσοκομεία. Με ένα τηλέφωνο και με ένα mail. Τώρα με, μα τα έχουν, δεν είναι. Ξέρουν πόσοι πνευμονολόγοι λείπουν στη Λαμία, πόσοι αναισθησιολόγοι αν λείπουν, πόσοι παιδίατροι, πόσοι καρδιολόγοι, όλες τις ειδικότητες, τα πάντα. Πόσοι νοσηλευτές. Άρα ξέρουν, έχουν την εικόνα των ελλείψεων. Και βεβαίως έχουν νομοθετήσει χαμηλούς μισθούς, δηλαδή αυτό που λέμε κίνητρα, τα έχουν νομοθετήσει. Η μείωση των μισθών για παράδειγμα ή αυτό το χάλι που έχουν οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών για παράδειγμα και συνολικά των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι νομοθετημένο, με αποφάσεις τους υπάρχει. Έχουν νομοθετήσει εργασιακές σχέσεις λάστιχο, και εργολαβικούς και επικουρικούς και συμβασιούχους και άντε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όχι ότι δεν λύνουν προσωρινά κάποιο πρόβλημα, δεν λέμε αυτό. Και αφού δεν έχεις τίποτα άλλο να το κάνεις και αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν λύνεις το πρόβλημα. Αυτό που σου λύνει το πρόβλημα στο δημόσιο νοσοκομείο, αν έχεις θέληση να το στηρίξεις και αν έχεις και κότσια να το κάνεις αυτό, γιατί πρέπει να συγκρουστείς με τα μεγαθύρια της ιδιωτικής υγείας, με τους μεγαλοκλινικάρχες, είναι να έχει μόνιμη σταθερή δουλειά. Ο γιατρός, ο νοσηλευτής στο δημόσιο νοσοκομείο. Και όχι να εξαρτάται αν θα το ανανεώσεις εσύ τη σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση με τις υπερορίες, με την υπερεντατικοποίηση, όπου κινδυνεύει και η υγεία των ίδιων των γιατρών, εκτός από την υγεία των ασθενών, γιατί ένας κουρασμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί ο ίδιος τον εαυτό του να τον κουμαντάρει εκείνη την ώρα από την εξάντληση, δεν μπορεί να γιατρέψει και να βάλει την επιστήμη του στην υπηρεσία του ανθρώπου που κινδυνεύει. Χώρια, οποιοδήποτε. Χώρια, ναι, αλλά δεν είναι μαραγκός, ξέρετε, ο γιατρός. Δηλαδή έβαλε στραβά ένα καρφί και τέτοια, άμα το κάνει το stand, δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν ξέρω τις επιστήμες ιατρικές, το κάνει αλλού ή κάνει κάτι άλλο, τέλειωσε ο ασθενής. Ενώ το καρφί εντάξει, το ξεβιδώνει, το αυτόνι ή τη βίδα τη βάζει αλλιώς και το διορθώνει. Και βεβαίως πάλι επιμένω, γιατί η κοινωνία είναι ένα ενιαίο σύνολο. Ο γιατρός, ο άνθρωπος που καλείται να σώσει μια ζωή την κρίσιμη στιγμή, έχει και ο ίδιος προβλήματα. Από αυτό δεν πρέπει να αφαιρούμαστε. Και η πολιτεία πρέπει να το έχει υπόψη να τα επιλύει αυτά ή να τα λύνει. Όταν λέει για παράδειγμα, έλεγα το εξής παράδειγμα, όταν έχει ο γιατρός με αυτό το μισθό το ένα παιδί στην Κρήτη να έχει περάσει στο πανεπιστήμιο φέτος, το άλλο είναι τριτοετή στη Θεσσαλονίκη και πληρώνει ενίκεια και εδώ έχει και έναν πατέρα που είναι άρρωστο ή μια μάνα κατάκητη ή δεν ξέρω ότι το άλλο παιδί του μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί όλοι μας, οι οικογένειες ζούμε, όλοι μας έχουμε κάποιο πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ναι, αλλά ο γιατρός όμως αυτό, ψυχολογία του δημιουργεί, το πώς μπορεί να λειτουργήσει την κρίσιμη στιγμή, κανονικά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από όλα αυτά, τουλάχιστον από τα οικονομικά προβλήματα. Να μην λέει δηλαδή αν θα έχω να πληρώσω την εφορία, αν θα έχω να πληρώσω το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο ή δεν ξέρω τι, το ρεύμα ή το ενίκιο, αν μένει στο ενίκιο και πάει λέγοντας.
και αυτά, πάλι κάποιος πρέπει να έχει ένα σχέδιο στην οικονομία, στην κοινωνία να τα λύνει, και αυτά είναι το κράτος. Είναι αυτός που καλείται να διαχειριστεί τις τύχες, ψηφίζοντας τους νόμους βεβαίως, όχι επιλύοντας όλα τα προβλήματα από τα πάνω. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό μας ακούτε πολλές φορές να λέμε, να συζητάμε και στη Βουλή, και μας λένε πάλι το κουκουέ, πάλι ο Κουτσούμπας λέει για μια άλλη κοινωνία, πάλι βάζει αυτό. Δεν είναι. Είναι συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Γιατί άμα έχεις την αντίληψή σου, θα αφήσω τον επιχειρηματικό τομέα της υγείας, είτε είναι, ξέρω εγώ, Άγγλος, Αμερικάνος, Γερμανός, είτε είναι Έλληνας ο μεγαλοκλινικάρχης, και θα ενισχύσω αυτόν, και επικουρικά θα έχω και το δημόσιο νοσοκομείο για τους πολύ φτωχούς, για τους πέννητες κλπ. Στοιχειοδός, και ό,τι καταφέρουν και όσους, ναι, έτσι, και όσους καταφέρουν να σώσουν, αν σώζουν κλπ. Σε περιόδους έξαρσης ιώσεων, πανδημίας κλπ. Και την υπόλοιπη περίοδο ό,τι καταφέρουν να κάνουν, τότε εκεί θα οδηγείς. Εκεί θα οδηγείς. Γι' αυτό και δεν θα κάνεις προσλήψεις στοχευμένες, γι' αυτό και δεν θα αυξάνεις τους μισθούς, γι' αυτό και δεν θα επιλύσεις το εργασιακό πρόβλημα, γι' αυτό θα χρωστάς δεδουλευμένα, δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά εξάμεινο αλλού από υπερορίες και λοιπά, δεν τα έχουν εγκρίνει, δεν βάζουν υπογραφή την τσίφαρα τους ούτε η Γκάγκα ούτε ο Πλεύρης για να πληρώσουν αλλού. Από ό,τι ξέρω, δηλαδή, από άλλες περιοχές Ελλάδας και από άλλα νοσοκομεία, και κάνουν και κινητοποιήσεις οι νοσοκομειακοί γιατροί. Και όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούνται. Εγώ θα σας πω ξανά, και δεν το λέω επειδή χαϊδεύουμε αυτιά μας, ξέρετε ότι συγκρουόμαστε με όλα αυτά και με όλες αυτές τις αντιλήψεις και μέσα στη Βουλή. Μας ξέρετε επίσης ότι ό,τι λέμε εδώ συζητώντας ή σε συναντήσεις με τα σωματεία, τα λέμε και στη Βουλή. Μας ξέρετε επίσης ότι βγαίνουμε και στους δρόμους του αγώνα μαζί σας και συμπαραστεκόμαστε στις δίκαιες κινητοποιήσεις σας, για να πιέζουμε όσο μπορούμε να επιλύουν τα άμεσα ζητήματα, αλλά κυρίως να ανοίγουμε ένα δρόμο καλύτερο για να επιληθεί οριστικά αυτό το συνολικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Και αυτό θα κάνουμε. Εγώ θα έλεγα να έχουμε ανοιχτή γραμμή, και παρέμβαση θα κάνουμε με βάση την πρόταση που έγινε στον Υπουργό για αυτές τις, την ακύρωση του διαγωνισμού 2K 2009, μου φαίνεται, το έχω σημειώσει, γι' αυτό το διαγωνισμό λέμε. 2019, ναι, καλά, πήγα πολύ μακριά. Εντάξει, 2019, το καταλάβατε. Να δούμε πώς θα τη διατυπώσουμε και τα συγκεκριμένα αιτήματα που θα βάλουμε, και να κάνουμε και επαφές μαζί τους, να πιέσουμε να επιληθεί το ζήτημα να ακυρωθεί. Δεν ξέρω πόσο θα το κάνουν αυτό. Βέβαια είναι λίγο πρόσφορη η περίοδος, πρέπει να ξέρετε, με την έννοια της άσκησης της μέγιστης πίεσης, γιατί είναι προεκλογική περίοδος, και σε προεκλογικές περίοδους κάτι καταφέρνεις με την πίεση αυτή, αν και από τα κάτω υπάρχει και από εσάς, από τα σωματεία και λοιπά. Πρέπει να γίνει ταχύτητα, γιατί υπάρχει περίπτωση να κλείσει η Βουλή λόγω εκλογών. Κλείνει ένα μήνα πριν. Γι' αυτό, αν είναι 9 Απριλίου οι εκλογές, θα κλείσουν εκεί. 5 Μαρτίου εκεί θα διαλυθεί αυτή η Βουλή. Εντάξει, εγώ αύριο θα το κάνω και όλα το ετοιμάσουμε. Δεν είναι αύριο και θα το κάνουμε. Δεν είναι την παρέμβαση, θα την κάνουμε. Δεν είναι αύριο, μεθαύριο θα γίνει αυτό. Ό,τι λέμε γίνεται. Και επίσης, μα κάνουμε παρεμβάσεις και για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Πρόταση νόμου καταθέσαμε στη Βουλή, σας υπενθυμίζω. Πρέπει να το ξέρετε. Είναι η άποψή μας χρόνια τώρα. Αλλά δεν ψηφίστηκε η πρόταση νόμου. Έτοιμη πρόταση νόμου, την είχαμε δείξει και στις ομοσπονδίες, στην ΟΕΝΓΕ, στους ιατρικούς συλλόγους, σε άλλους φορείς και λοιπά που εκπροσωπήσετε, και πανελλαδικά είχαν συμφωνήσει μαζί μας οι φορείς, την καταθέσαμε, δεν την ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δυστυχώς δεν την ψήφισαν και άλλα κόμματα. Για μικροκομματικούς σκοπούς μας απαντήσαν, θα καταθέσουμε δική μας. Λες και θα είναι διαφορετικό, επειδή το κάναμε πρώτοι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα όμως. Η ουσία είναι ότι δεν ψηφίστηκε αυτή από την κυβερνητική πλειοψηφία και από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Και από αυτή τη σκοπιά έχουν ευθύνες και τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς τους κάνουμε κριτική. Ξέρετε τη θέση μας. Δεν είναι της ώρας τώρα να κάνω αναλύσεις, που κάνουμε κριτική και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα, τα οποία όμως κυβέρνησαν. Δηλαδή ενώ το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που είναι τώρα κυβέρνηση και ήταν και πιο πριν. Η απαξίωση αυτή είναι διαχρονική. Σιγά σιγά ο καθένας έβαζε το δικό του
άφηνε το δικό του στίγμα στην απαξίωση της δημόσιας υγείας. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αλλά δεν θα μπούμε τώρα στο μέτρημα και στην αναλογία των ευθυνών, γιατί δεν είναι εκεί. Ούτε αφορά τον ελληνικό αυτό λαό αυτό το ζήτημα, αν κάποιος έχει περισσότερη ευθύνη, άλλος έχει λιγότερη ευθύνη. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ευθύνη συνολική. Γιατί όταν κυβερνάς και έχεις κυβερνητική πλειοψηφία, πρέπει να το λύσεις εκείνη τη στιγμή. Και το λύνεις με μια τροπολογία. Το λύνεις με κατάργηση του αντιυγειονομικού νόμου. Αν δεν πας και δεν πεις ότι καταργώ τον νόμο αυτόν τώρα που πέρασε η κυβέρνηση, όταν γίνει κυβερνητική πλειοψηφία, ο Χ, Ψ, ο άλλος, τέλειωσες. Δεν κάνεις γι' αυτό το ρόλο που σου ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Και αυτό το ζήσαμε με προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τα προηγούμενα 4 χρόνια και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε πιο πριν και ακόμα πιο πριν και άλλα, και σταδιακά άρχισε αυτή η πορεία να υπάρχει. Και δεν λύσαν ζητήματα, γιατί και τότε οι γιατροί, οι υγειονομικοί βρισκόταν πάλι στους δρόμους του αγώνα. Όλοι οι παλιότεροι θυμόμαστε και θυμόσαστε κινητοποίησεις που γινόντουσαν, όχι σε τέτοια έκταση γιατί τώρα φτάσαμε στο αμήν πλέον, αλλά όταν βάζεις το λιθαράκι σου σε αυτή την πορεία, κάπου καταλήγεις να μην υπάρχει άλλο παρά να υπάρχει το βάραθρο, ο γκρεμός, να υπάρχει η απογοήτευση η πλήρης, η απεσιοδοξία, να υπάρχει ο θάνατος. Εκεί καταλήγουμε. Και φυσικά πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα λύνονται όχι περιμένοντας βέβαια συνολικές ανατροπές μόνο, και σήμερα με βελτίωση της κατάστασης όσο μπορούμε. Σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ παλεύει, θα παλέψουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που είπατε όλοι για την υποψηφιότητα, για το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ εδώ στον Ομό. Νομίζουμε ότι δικαιούται το ΚΚΕ έδρα στον Ομό. Μέχρι τώρα έχουμε ζήσει, και τώρα υπάρχουν 4 της Νέας Δημοκρατίας, 1 του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πριν υπήρχαν 3-4 του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα 2 της Νέας Δημοκρατίας. Πιο πριν υπήρχε κανένα 2 του ΠΑΣΟΚ επίσης και λοιπά. Κάπως έτσι η κατάσταση ήταν. Ανάμεσα στα 2 βασικά κόμματα σήμερα και στο ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται. Ναι. Περίπου έτσι ήταν η κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι ο ρόλος του ΚΚΕ θα είναι σημαντικός. Και έχει και αυτή την, αν θέλετε, συμβολική σημασία ότι εγώ ως Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος θα είμαι εδώ στη Φθιώτιδα, στην πατρίδα μου άλλωστε. Στη Λαμία γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Και βεβαίως να παλέψουμε να έχει έδρα το ΚΚΕ στη Βουλή. Οι πρώτες εκλογές το κάνουν πιο εύκολο, γιατί είναι πιο αναλογικός ο νόμος, θα πάει περίπου αναλογικά, αλλά θα πρέπει και στις δεύτερες, εάν γίνουν και δεν προκύψει κυβέρνηση κάποια συνεργασίας από την πρώτη, επίσης να υπάρχει. Με αυτές τις σκέψεις και κυρίως επισημένοντας την άποψη ότι το σωματείο που φτιάχτηκε, τα υπόλοιπα, οι συνδικαλιστικοί φορείς που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν, θα πρέπει να τα πλαισιώσετε όλοι, να δουλέψετε ώστε να συμμετέχουν στις συνελεύσεις, στις αρχαιρεσίες, στις κινητοποιήσεις, σε μια τέτοια συλλογική συζήτηση όπου ο καθένας θα λέει τη γνώμη του και τελικά θα καταλήγει σε κάποια απόφαση για διεκδικήσεις, για αιτήματα, για την πάλη και την προοπτική. Εκεί εμείς θα είμαστε παρόντες με όσες δυνάμεις θέλουμε και με όποια βοήθεια θέλετε. Ξέρετε ότι ενισχύουμε το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλους τους τομείς και στο κίνημα των υγειονομικών. Ήδη θα το έχετε ενημερωθεί ότι ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία οι γιατροί την παράταξη του ΚΚΕ την έχουν βάλει πανελλαδικά πάρα πολύ ψηλά. Σε πάρα πολλά δημόσια νοσοκομεία πλέον είναι πλειοψηφία οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κυρίως στην Αττική, στις μεγάλες πόλεις που υπάρχει και όγκος μεγάλος νοσοκομείων και πολλοί γιατροί, αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτό το ρόλο που μπορεί να παίξει το ΚΚΕ, που το λέμε και στο κεντρικό μας σύνθημα. Μην περιμένετε πολιτικούς σωτήρες. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν υπάρχουν πολιτικοί μεσίες.
Δεν υπάρχει ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας, ούτε Ανδρουλάκης, ούτε Κουτσούμπας, ούτε οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί μεσίες. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό σε ένα δρόμο που θα σημαίνει ριζικές αλλαγές, ανατροπές σε αυτό που υπάρχει. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει το ΚΚΕ, αν είναι ακόμα πολύ πιο δυνατό. Να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά, να έχετε δύναμη και υγεία όλοι και όλες.